Λοιπόν, να περάσουμε, να καλέσουμε στο βήμα την κυρία Σιμακοπούλου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για μια σύντομη παρέμβαση και να παρακαλέσουμε σε λίγο να απονείμετε κι εσείς κάποια βραβεία. Ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη και θα πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι παρά τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν και τη δύσκολη συγκυρία, η επιχειρηματικότητα η οποία είναι αυτή, η οποία θα μας οδηγήσει στη Νέα Ελλάδα, είναι ζωντανή, επιβιώνει και σε περίοδο κρίσης μεγαλουργεί. Γιατί στις συνθήκες που βρισκόμαστε σήμερα, για μια επιχείρηση να επιβιώνει ή να πηγαίνει καλά, είναι πραγματικά άθλος. Θέλω να ξέρετε ότι από τη δική μας παράταξη και στην προσπάθεια την οποία στηρίζουμε αυτή τη στιγμή για να γυρίσει η χώρα σελίδα, να βγει από αυτή την κρίση, να βάλει πίσω της όχι μόνο τα δεινά της, αλλά πρωτίστως τις νοοτροπίες, τις πολιτικές, τις πρακτικές που την έφεραν σε αυτό το χάλι στο οποίο βρέθηκε. Αυτός είναι ο αγώνας. Η επιλογή για όλους μας, από όπου και αν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι μία και μοναδική. Ή θα πάμε μπροστά, ή θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε πίσω. Μου επιτρέπετε να πω ότι πιστεύω ότι κανείς μας δεν θέλει το δεύτερο. Ο μοχλός για να πάμε μπροστά, όλοι μαζί, είναι η επιχειρηματικότητα. Αυτός είναι ο μοχλός. Αυτό είναι το αύριο της χώρας μας. Ανταγωνιστικές, εξωστρεφείς επιχειρήσεις, οι οποίες θα πάνε τη χώρα μπροστά. Και δική μας υποχρέωση, στο ύψος της υποχρέωσης αυτής δεν έχουμε μπορέσει να σταθούμε τα τελευταία χρόνια, είναι να στηρίξουμε με νύχια και με δόντια αυτή την προσπάθεια. Σας διαβεβαιώνω ότι εφόσον συνεχίσουμε να έχουμε την ευκαιρία, αυτή την ώρα, αυτό το οποίο θα προτάξουμε είναι ακριβώς αυτό, η επιχειρηματικότητα. Συγχαίρω λοιπόν όσους βραβεύονται απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές που είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ. Και σας εύχομαι καλό κουράγιο, καλή δύναμη για τη συνέχεια της προσπάθειάς σας. Ευχαριστώ πολύ.